Παρέμβαση Υπουργού Οικονομικών στην δημόσια συζήτηση και τις κομματικές αντιπαραθέσεις στον απόϊχο της απόρριψης για πρώτη φορά μιας νέας επέκτασης της αναστολής των εκποιήσεων. Σε γραπτή δήλωση, ο Μάγκης Κεραμνός ζητά πίστοση χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση του δημόσιου διαλόγου και της διαβούλευσης με την Κομισιόν για την ταχύτερη εφαρμογή του σχεδίου ενίκιο αντιδόσης, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται δέσμη μέτρων για ολιστική αντιμετώπιση του θέματος. Στο πλαίσιο εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στο μέγιστο δυνατό βαθμό δέσμης δράσεων και μεταρρυθμίσεων για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τις δυνατές ενέργειες και επεξεργάζεται δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του θέματος. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Οικονομικών καλεί σε αποφυγή εκποιήσεων κυρίας κατοικίας. Απευθύνω έκκληση στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να μην προχωρήσουν σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι και 350.000 ευρώ για εκείνες τις περιπτώσεις δανειοληπτών που πραγματικά ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Άμεση ήταν η ανταπόκριση από τον Σύνδεσμο Εταιρείων Εξαγοράς Πιστώσεων, Διαχειριστρίων Εταιρείων Πιστωτικών Διευκολύνσεων. Ο Σύνδεσμος επιβεβαιώνει ότι τα μέλη του ακολουθούν επακριβώς την πιο πάνω στρατηγική. Δηλαδή, δεν προχωρούν σε εκποίηση πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι και 350.000 ευρώ στις περιπτώσεις δανειοληπτών που πραγματικά ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22 Οκτώβρου του 2022. Η επόμενη μέρα της απόφασης της Βουλής να μπλοκάρει μια νέα αναστολή των εκποιήσεων οδήγησε στην πρώτη σύγκρουση του ΑΚΕΛ με τα κόμματα που στηρίζουν την νέα κυβέρνηση και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό πάντα στο κάδρο. Με τον Γιώργο Κουκουμά να κατηγορεί ΔΥΚΟ, ΔΥΠΑ και Δημοκρατικό Συναγερμό ότι έχουν ανοίξει διάπλατα την πόρτα για το ξεσπίτωμα των ευάλωτων δανειοληπτών. Η χθεσινή εξέλιξη στη Βουλή έχει προκαλέσει πανικό σε χιλιάδες πολίτες οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο. Και στη νέα κυβέρνηση βεβαίως να δώσουμε χρόνο. Στις τράπεζες όμως δεν θέλουμε να τους δώσουμε χρόνο για να ξεσπιτώσουν κόσμο. Αντιθέτως, για το ΔΥΚΟ η χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν ένα τεστ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν το πέρασαν με επιτυχία, όπως ανέφερε στο Μέρα Μεσημέρι το μέλος της γραμματείας Γιώργος Σολομού. Μια κυβέρνηση η οποία αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του τόπου 9 μέρες πριν και βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να λύσει, που είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα έπρεπε να της δοθεί ο χρόνος για να μπορέσει ο νέος Υπουργός Οικονομικών μέσα από την πολιτική του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας να φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Χθες στη Βουλή επιβεβαιώθηκε ποιοι δεν ενδιαφέρονται για την ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών, αναφέρει σε ανακοίνωση της ΕΔΕΚ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέκτησαν υπερπρονόμια έτσι ώστε να μπορούν να προχωρούν σε άδικες εκποιήσεις, φέρει η νομοθεσία του 2014 που ψηφίστηκε τότε από τον Δύση και το ΑΚΕΛ. Η αδυναμία διαχωρισμού μεταξύ ευάλωτων ή δυσπραγούντων δανειοληπτών με στρατηγικούς κακοπληρωτές ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Δυσσή μιλά για συνέπεια αρχών και θέσεων και ρίχνει τα πειρά του προς το ΔΥΚΟ και τον Νικόλα Παπαδόπουλο που επικαλέστηκε χθες κινδύνους για την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου. Κάποιοι άλλοι χθες άλλαξαν ξαφνικά στάση και χθες όταν άκουγα τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ να μιλά στην Ολομέλεια, σαν να άκουγα και τον κύριο Αγόρευνο Φίτου να μιλά. Άρα πριν 6 μήνες, πριν κάποιους μήνες, 3 μήνες, 4, δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Να καταλάβει ο κόσμος γιατί θέσαμε το θέμα χθες με το κατεπήγον. Από 1η Φεβρουαρίου στις 45 μέρες σημαίνει ότι οι πρώτοι πληστηριασμοί λογικά θα τους έχουμε μέσα Μαρτίου, 17 με 20 Μαρτίου.